πούν οι κριτές. Αυτό που λένε τα κορίτσια ότι δεν έχει ιδιαίτερο styling σήμερα, το βλέπω. Βλέπω μια σαλοπέτα, μια jean φόρμα. Okay, με ένα παπούτσι που το θεωρώ λίγο λάθος εγώ. Θα μπορούσα να βάλει sneakers, αλλά λίγο πιο fun. Και από μέσα ένα απλό footer με τον Tupac, δεν ξέρω ποιος είναι κιόλας. Τώρα είναι πολύ basic, δηλαδή είσαι εσύ και πολλά κορίτσια που τίνονται έτσι, αλλά όχι διαγωνιστικά. Ναι. Οπότε από μένα είναι αυτό, γιατί δεν βλέπω καμία προσπάθεια. Να προχωρήσουμε λίγο στο Στέλιο. Εδώ είναι διαγωνισμός. Εντάξει, εννοείται ότι μπορείς να πας έτσι στο Luna Park, όποτε θέλεις, θες να κρυώνεις, θες να μην κρυώνεις, μια χαρά. Αλλά δεν είναι άξιο διαγωνισμού αυτή η εικόνα. Okay. Και είναι κρίμα γιατί εσείς τα κορίτσια που είστε εδώ, υπάρχουν πολλοί κύκλοι αυτού του παιχνιδιού πριν που μπορείτε να πάρετε ιδέες. Υπάρχει το Instagram, υπάρχει πληροφορία στο διαδίκτυο, να ρέει, άπειρα ρούχα. Επέλεξε ένα πολύ δύσκολο, όχι θέμα, αλλά επέλεξες δύσκολη βάση, τη σαλοπέτα, για να ξεχωρίσει και να αναδείξει ένα τέτοιο look και να μην κάνει παιδικό, γιατί τώρα είναι σαν να είναι... Να πηγαίνει η νηφιά μου στο σχολείο. Επειδή μου έδωσε η φίλη με ένα αρκουδάκι. Όχι, δεν έχει να κάνει το αρκουδάκι. Και η νηφιά μου θα βάλει σαλοπέτα για να πάει στο σχολείο, θα βάλει αθλητικά για να παίξει, θα πάρει το καπελάκι σαν έχει ήλιο και θα πάρει και τη σάκα τη μαζί με ένα φούτρα από μέσα. Ήθελα να είμαι πιο άνετη. Και είναι 10 χρονών, δεν είναι 19 και δεν πάει βόλτα, ούτε είναι σαν διαγωνισμό για να κάνει styling και μόδα. Έπρεπε να παίξει με υφές, έπρεπε να παίξει με χρώματα και έπρεπε να δώσει προσοχή στη λεπτομέρεια. Θα μπορούσε να κρεμάσει μαντήλι στην τσάντα σου, να βάλει ένα ζιβάγκο να φαίνεται από μέσα, να έχει άλλα χρώματα, να υπάρχουν άλλα υφάσματα, σίγουρα άλλα παπούτσια, γιατί αυτή είναι η τελευταία λύση και εύκολη επιλογή. Και επίσης δεν ταιριάζουν και καθόλου ούτε χρωματικά, ούτε συνδυαστικά με το υπόλοιπο look. Ήταν εύκολο θέμα και νομίζω με τη σιγουριά της ευκολίας το χάσαμε. Χριστιανά μου, η τελική βαθμολογία είναι 5,1. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.